Τα πράγματα όμως θα ήταν εντελώς διαφορετικά στην αγορά αν κάναμε τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες τόσα χρόνια λέμε ότι ξεκινούν και ποτέ δεν τελειώνουν. Και εδώ τίθεται το εξής ερώτημα. Αλήθεια, ποιος θα ήταν ωφελημένος αν άνοιγαν εθελοντικά τα μαγαζιά τις Κυριακές? Εάν το γάλα και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα πολλούνταν παντού? Εάν άνοιγαν τα κλειστά επαγγέλματα? Εάν είχαμε αποπολιτικοποιήσει τη δημόσια διοίκηση και αν επιτέλους είχαμε τελειώσει τις όριμες αποκρατικοποιήσεις, όπως του ελληνικού, των περιφερειακών αεροδρομίων και του παραλιακού μετόπου? Η απάντηση είναι ότι ο μόνος ωφελημένος θα ήταν ο καταναλωτής, αφού ο ανταγωνισμός θα έριχνε τις τιμές και η αγορά θα παρουσίαζε αυξημένη δραστηριότητα. Αυτά είναι απλά μαθήματα οικονομίας χωρίς δημιουργική ασάφεια. Πληροφορίες ταυτίζονται σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις που έχουν γίνει τόσο για άνοιγμα λογαριασμών στη Βουλγαρία από ελληνικές εταιρείες, όσο και από μεταφορά έδρας από την Ελλάδα προς την Βουλγαρία. Αντί όμως όλων αυτών, καταφεύγουμε και πάλι στη φορολογία, που είναι ο εύκολος δρόμος για να μαζευτεί χρήμα. Πολύ απλά θα αναφέρουμε δύο παραδείγματα για το φόρο που θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις φέτος. Μία επιχείρηση με κέρδη 120.000 ευρώ πλήρωνε πέρσι 31.200 ευρώ φόρο, φέτος θα πληρώσει 33.600, αλλά και προκαταβολή από 26.880 33.600 θα επιβαρυνθεί με 9.120 ευρώ. Άλλη εταιρεία με κέρδη 20.000 πλήρωνε φόρο 5.200, θα πληρώσει τον ίδιο, όμως προκαταβολή από 2.860 θα πληρώσει 3.900 ευρώ. Η συνολική επιβάρυνση θα είναι 1.040 ευρώ. Μέσα σε αυτό το κλίμα και αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή η κυβέρνηση πρέπει να ρίξει όλο το βάρος στις μεταρρυθμίσεις για να αποτρέψει ένα εκρηκτικό business run που παρόμοιό της η ελληνική κοινωνία δεν θα έχει ζήσει ποτέ. Το νέο μνημόνιο φέρνει αλλαγές και στον πρωτογενή τομέα, στον